18 λεπτά μετά τη μία και επιτέλους καταφέραμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σπύρο Μπιμπίλα, τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ο Σπύρος Μπιμπίλας γεννήθηκε στον Πειραιά και βεβαίως σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στην Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Έπαιξε σε διάφορα έργα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και βεβαίως στον θέατρο. Είναι καταξιωμένος ηθοποιός και το 2020 εξελέγει πρόεδρο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εταιρικών Θειάσεων και του Οργανισμού Διονύσου. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλώς ορίσατε στο Cosmos FM. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που μιλάμε με τους Έλληνες της Νέας Υόρκης. Έχω έρθει αρκετές φορές και πραγματικά συγκινούμαι τώρα που μιλάμε μαζί, αλήθεια το λέω. Και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία και να μιλήσουμε με ένα Skype άλλη φορά. Ναι, προσπαθήσαμε με Viber να είναι και ο Στέλιος ο Τακετζής στην γραμμή, ο καλός μας φίλος και συμπαραγωγός. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε καλά. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή σύνδεση. Εγώ να καταθέσω αυτά που μου είπε ο Στέλιος και αυτά που έχω μάθει από πάρα πολλούς από την Ελλάδα και κοινούς μας φίλους, ότι πέρα από καταξιωμένος ηθοποιός, είστε ένας άνθρωπος που βοηθάτε τους αδύναμους και ιδιαίτερα ο Στέλιος σας γνώρισε από την δραστηριότητά του στο Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης, στο Hellenic Relief Foundation, όπου μοιράζατε τρόφιμα σε αναξιοπαθούντες ηθοποιούς μέλη του σωματείου σας. Επίσης, πολύ καλά λόγια. Λένε εμείς να ευχαριστήσουμε και πολλοί ηθοποιοί σας ευχαριστούν. Η κοινή μας γνωστή, η Γιούλη Ηλιοπούλου, γνωστή ηθοποιός και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, έγραψε τα καλύτερα λόγια σε ανάρτησή της στο Facebook και είπε επίσης ότι ο Σπύρας ο Μπιμπίλας είναι ένας άξιος ηθοποιός, ένας ικανότατος συνάδελφος και πάνω απ' όλα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και βεβαίως αυτό λένε και πολλοί και ηθοποιοί και σκηνοθέτες οι οποίοι αντέδρασαν με το δικό τους τρόπο στην αναφορά του κατηγορούμενου για την γνωστή υπόθεση, την δυσάρεστη πολύ αυτή η ιστορία, την θλιβερή ιστορία του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη, μέχρι πρώτην ως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος σας χαρακτήρισε μέτριο ηθοποιό. Ένα σχόλιο για αυτό το χαρακτηρισμό πριν περάσουμε στις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο για τον κύριο Λιγνάδη, αλλά και για άλλους επώνυμους συναδέλφους σας. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Το σχόλιο δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Δεν δίνω απάντηση σε τέτοιου είδους σχόλια, παρότι είναι μέσα σε κείμενα που είναι στα δικαστήρια. Γιατί η απάντηση την έδωσε όλη η Ελλάδα, όλος ο θεατρικός κόσμος, οπότε εγώ σιωπώ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ, αφού όλη η Ελλάδα λέει κάτι άλλο. Σωστά. Πάμε στο θέμα των καταγγελιών. Βεβαίως, ο κύριος Λιγνάδης είναι ο μόνος μέχρι στιγμής ηθοποιός, ο πρώτος ηθοποιός και σκηνοθέτης για τον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ωστόσο, η εισαγγελία ερευνά και άλλες περιπτώσεις συναδέλφων σας και σκηνοθετών και γενικότερα από το χώρο του πολιτισμού όπως και του αθλητισμού. Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί δύο διώξεις, η μία για έναν τέος προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοείας και για τον Δημήτρη Λιγνάδη
Η έρευνα όμως συνεχίζεται και εσείς πριν από λίγες μέρες συναντηθήκατε στο εισαγγελικό μέγαρο, στο δικαστικό μέγαρο της Σχολής Ευελπίδων με τον εισαγγελέα που διεξάγει τη σχετική έρευνα και επιδώσατε ένα φάκελο με καταγγελίες. Συγγνώμη, για να είμαστε λίγο περιεκτικοί, δεν παρέδωσα φάκελο, εγώ εξετάστηκα ως μάρτυρας. Δεν είναι στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου οι φάκελοι με τις καταγγελίες. Είναι στη δικαιοδοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που είναι αυτόνομο όργανο εκλεγμένο μέσα από τις ίδιες εκλογές που βγήκα και εγώ πρόεδρος. Εγώ λοιπόν κατέθεσα ως μάρτης αυτά που γνώριζα και ότι το Πειθαρχικό μας Συμβούλιο θα κατέθεσε και όλες, όπως και έκανε, όλους τους φακέλους που είναι προς διερεύνηση και θα αξιολογηθούν από την εισαγγελία. Άρα έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα αξιολογηθούν λοιπόν όλοι οι φάκελοι και όσες υποθέσεις πρέπει ή κριθούν ως ποινικά κολάσιμες θα πάρουν τον δρόμο των δικαστηρίων. Άσχετα αν είναι για γνωστούς πρωταγωνιστές ή μη γνωστούς. Σωστά. Διότι είναι άλλο θέμα η σεξουαλική παρενόχληση ή η εργασιακή παρενόχληση, όπως κατηγορήθηκε ένας γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για εργασιακή παρενόχληση. Άλλο η σεξουαλική παρενόχληση και άλλο ο βιασμός, βέβαια, ιδιαίτερα επιβαρυντικό, κακουργηματικού χαρακτήρα είναι και όταν αφορά ανηλίκους, παιδιά δηλαδή κάτω των 15 ετών. Ναι, δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες καταγγελίες να υπάρχει τέτοια εξέλιξη με παιδιά. Είναι μόνο σε ένα πρόσωπο αυτό με τα παιδιά. Ναι, σε ένα πρόσωπο από το χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού και σε ένα πρόσωπο από το χώρο του αθλητισμού. Ναι, ναι, όχι, λέω για το δικό μας χώρο, τον καλλιτεχνικό. Είναι συγκεκριμένα κατηγορείται ο πρώην διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας. Και αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα γιατί γίνεται αντικείμενο διεθνών σχολείων πια. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα να γίνει τέτοιου είδους και τέτοιου μεγέθους καταγγελία και σκάνδαλο. Σωστά. Θα ερευνηθεί υπόθεση βέβαια από τη δικαιοσύνη, θα αποδοθούν οι ευθύνες όταν τελειώσει η φάση της ανάκρισης και μπούμε στην δίκη και θα αποφανθεί τελικά η δικαιοσύνη. Οπότε εκείνο που μπορούμε να πούμε απλά είναι ότι όλο αυτό το κίνημα MeToo για πρώτη φορά μετά τις καταγγελίες της κυρίας Μπεκατόρου, της Χρυσής Ολυμπιονίκης, στο χώρο του ιστιοπλοείας, ξεκίνησε το κίνημα αυτό και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των ανθρώπων του θεάματος γενικά βγαίνουν και ζητάνε τώρα να ξεκαθαρίσει άμεσα η κατάσταση και τα σάπια μήλα, όσα και αν υπάρχουν, να απομονωθούν έτσι ώστε να μην μολύνουν ολόκληρο το χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού γενικότερα. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε μια εργασιακή απραξία αυτή τη στιγμή, όλοι οι ηθοποιοί είναι άνεργοι, εκτός από τους 10.000 ηθοποιούς, οι 400 μόνο περίπου δουλεύουν στα σύριαλ ή στη μεταγλώτηση που είναι ελάχιστη ή αυτοί που είναι στα εθνικά θέατρα, οι οποίοι ναι μεν δεν δουλεύουν αλλά δεν απολύονται γιατί επειδή είναι στο δημόσιο δεν υπάρχει αναστολή. Επομένως είναι όλοι άνεργοι και όλοι, όχι όλοι, παίρνουν 534 ευρώ όσοι πρόλαβαν να γραφτούν στο Μητρό Καλλιτεχνών. Τους τελευταίους μήνες, γιατί τους πρώτους μήνες του κορονοϊού εδώ στην Ελλάδα δεν πήραμε απολύτως τίποτα παρά μόνο όσοι ήταν σε αναστολή. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μέσα στην πλήρη απραξία, τα χρέη, στο ότι μόλις τελειώσει η πανδημία δεν θα έχουν ούτε δουλειά αλλά ούτε και χρήματα, καταλαβαίνετε με πόσο κόπο το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελληνών Ιθοποιών, στο οποίο είμαι επίτιμος πρόεδρος, γιατί στο ΣΕΗ είμαι πρόεδρος. Τι δουλειά θα έχουμε, πόση βοήθεια θα χρειαστούμε για να μοιράζουμε τρόφιμα, χρήματα και δωροεπιταγές για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε το ενίκιο τους, ούτε τις ΔΕΚΟ, δηλαδή ΔΕΗ και άλλα, και θα πρέπει να επιβιώσουν.
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν της πρωτοφανούς ανεργίας βγήκε από μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων αυτό το πράγμα και έτσι έγινε αυτό το μεγάλο κίνημα καταγγελιών, που εγώ δεν το λέω Me Too, γιατί μου αρέσει να λέω ελληνικά και εγώ επίσης, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να καθαρίσει ο χώρος και δίνουν μήνυμα στην κοινωνία για να αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία, γιατί και στα άλλα επαγγέλματα συμβαίνουν τα ίδια και οι άνθρωποι δεν έχουν αρχίσει ακόμα να μιλάνε για τους άλλους χώρους δουλειάς. Δεν είναι βρώμικο μόνο ένα τμήμα του θεάτρου. Βρώμικο είναι και τμήμα και άλλων χώρων εργασιακών, όσο υψηλά και αν βρίσκονται. Σωστά, πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος δυστυχώς τελειώνει. Να είστε καλά. Χαιρετάω τους Έλληνες. Και εύχομαι όταν θα έρθω ξανά στη Νέα Υόρκη να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο γνωστός ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.